Θετικό κλίμα στη συζήτηση των τραπεζιτών με τους θεσμούς, ενώ δεν έλειψε από την ατζέντα και το θέμα των πληστηριασμών. Οι εκπρόσωποι των τραπεζών υπογράμμισαν την ανάγκη απελευθέρωσης των κατασχέσεων προκειμένου να μην πληγούν οι ισολογισμοί τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αναστολή των πληστηριασμών τουλάχιστον μέχρι τον προσεχή Ιούνιο, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ ο νέος πτωχευτικός νόμος. Για τα φυσικά πρόσωπα, με τους θεσμούς ωστόσο να οριοθετούν την περίμετρο αυστηρά και μόνο για τους ευάλωτους. Την ίδια στιγμή, ο δικηγορικός κόσμος ζητά νέα αναστολή των πληστηριασμών, αφού με τα δικαστήρια κλειστά δεν μπορούν οι οφειλέτες τουλάχιστον να προσπαθήσουν να σώσουν το σπίτι τους. Και δεν μπορεί, δεν έχει νομική προστασία ο οφειλέτης. Εγώ δεν λέω θα δικαιωθεί, αλλά σε περίπτωση να βγει μια απόφαση, αν απορριφθεί να γίνει ο πληστηριασμός. Αν όμως δεν απορριφθεί, δεν μπορεί να έχει γίνει ο πληστηριασμός χωρίς να έχει το δικαίωμα υπεράσπισης. Όσον αφορά στις διαδικασίες οι οποίες προηγούνται και έπονται των πληστηριασμών, το Οικονομικό Επιτελείο έχει δεσμευτεί να ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ήδη κάποιες από αυτές έχουν ξεμπλοκάρει. Στο πλαίσιο αυτό, για κατασχέσεις που επιβάλλονται το Γενάρη του 2021, ο πληστηριασμός ορίζεται για το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το διάστημα αυτό είναι επαρκές τόσο για την νομική προστασία του οφειλέτη, όσο και για την δυνατότητά του να προχωρήσει στην ενετική διευθέτηση ή ρύθμιση της οφειλής με την τράπεζα και να μην οδηγηθεί σε πληστηριασμό. Αν είναι να γίνουν εκτελέσεις, πρέπει να γίνουν για όλους. Δεν μπορεί δηλαδή μια γυναίκα η οποία θέλει διατροφή για τα παιδιά της να μην μπορεί να εκτελέσει την απόφαση και να μπορεί να εκτελέσει τράπεζα. Είναι προφανές. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και λέμε ότι δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί η δικαιοσύνη με τα μέτρα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τα ξέρουμε τα μέτρα, ξέρουμε τους τρόπους προφύλαξης. Υπάρχουν οι μάσκες, αντισηπτικά, όλα εδώ. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη η οποία είναι σε υψηλό επίπεδο μετά από όλα αυτά. Και με τους όρους που λέει ο ΕΟΔΗ, πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν τα δικαστήρια για όλους, όχι επιλεκτικά για κάποιους, π.χ. για τις τράπεζες. Όλα αυτά βέβαια θα είναι πιθανά αφού ανοίξουν τα δικαστήρια, γιατί προς το παρόν είναι κλειστά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.